Μέσα μια στιγμή το όνειρο έγινε στάστες. Να, αυτό έγινε. Τα παιδιά μήπως είχαν δει ιδέα από μαγκάλι. Εδώ δεν έχω εγώ που με 50 χρονών ιδέα από μαγκάλι. Δεν είχα ανάψει ποτέ μαγκάλι στο σπίτι της μάνας μου. Πού να ξέρουν τα παιδιά. Σου λέει φωτιά βγάζει, ζέστα βγάζει, αισθανθούμε λιγάκι. Είχαμε προβλήματα με την επιχείρηση που δουλεύω. Τα οικονομικά τα ξέρεις όλα σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο σε μένα. Και εγώ ήμουν από τους τυχερούς που είχα και δουλίτσα, έτσι. Είναι άλλος κόσμος που δεν έχει όχι δουλειά ούτε επίδομα ανεργίας. Και σταμάτησα το ένα παιδί το δεύτερο το Μάκη μου να πούμε. Του λέω Μάκη ας στη σχολή να πας του χρόνου, πήγαινε για μάγειρας ο δεύτερος. Του λέω σταμάτα τώρα να δούμε τι θα γίνει με τη δουλειά. Σε τράβα φαντάρος και του χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Τον Νίκο δεν μπορούσα να το σταματήσω. Άμα τον σταμάταγα να μεταφέρει στα επιπλά του αυτά που είχαμε όλα μέσα στο σπίτι, ήταν πρόβλημα να σταματήσει από την Λάρισα. Ο άλλο πήγαινε, ερχόταν Χαλκίδα Αθήνα. Είχα και την πιο μικρή εδώ φροντιστήρια και το να και τ' άλλο. Και αυτή την είχα σταματήσει από ορισμένα φροντιστήρια. Εντάξει, τα πιο αναγκαία τα έκανε το παιδί να μην ήταν. Μαζευόντουσαν σε αυτό το σπίτι τα βράδια και παίζανε, τρώγανε, ράνανε εκεί τι κάνανε. Είχε καλύτερο ίντερνετ από ό,τι μας έχουν πει οι άλλοι συμφοιτητές. Ναι, ήταν απέναντι η γειτονιά. Στα 20 μέτρα ήταν δηλαδή. Και του έλεγα συνέχεια, γιατί μου έλεγε πάμε εκεί, κάνει κρύο λίγο. Λέω ρε Νίκο, γιατί δεν μαζεύεστε στο σπίτι το δικό σου που έχετε καλωρίσει και πάτε μέσα στο κρύο και κάθοσαστε. Λέει, να, εκεί μαζεύονται όλοι. Και έτσι έγινε το μοιραίο.